ευρύτερα οι υποχρεώσεις μας ως Κυπριακή Δημοκρατία και των παρόχων υπηρεσιών και των τραπεζών. Κύριε Δημητρίου, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Δημητρίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτους. Λοιπόν, κύριε Δημητρίου, επειδή πολλής λόγος γίνεται για την ανάγκη συμμόρφωσης και από τραπεζικά πιστωτικά ιδρύματα, ήδη ανακοίνωσαν κάποια ότι θα κλείσουν λογαριασμούς. Η Τράπεζα Κύπρου, παραδείγματος χάρη, σε 2 μήνες, διορία που δίνεται σε Ρώσους επιχειρηματίες, αλλά και ευρύτερα τα διαβήματα που πρέπει να γίνουν για να ξεκαθαρίζει το θέμα με αυτές τις κυρώσεις, αν έχουν πραγματικά ισχύ ή όχι για τους παρόχους. Και ανάμεσά τους οι Κύπροι. Διαφωτίστε μας λίγο πώς έχουν τα πράγματα. Έχει ανακοινηθεί το θέμα στην ουσία επειδή οι Αμερικανικές αρχές και οι Βρετανικές αρχές έχουν βάλει κάποια πρόσωπα σε κυρώσεις. Αυτό είναι το θέμα όμως. Οι κυρώσεις τουλάχιστον από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επιβληθεί από τον Μάρτιο του 2014 και είναι το Regulation 269 και από τον Ιούλιο του 2014 και είναι το Regulation 833. Αυτά για να έχετε υπόψη σας, σύμφωνα και με τροποποίηση που έχει γίνει του Συντάγματος, υπερισχύουν τόσο της Κυπριακής Νομοθεσίας, αλλά ακόμα και του Συντάγματος. Είχαμε υποχρέωση από το 2014 και για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ήταν τότε που έγινε η εισβολή της Ρωσίας στην Κρυμαία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση επέβαλε από τότε πολύ αυστηρούς περιορισμούς στις συναλλαγές με εταιρείες οι οποίες είχαν την έδρα τους στην Ρωσία με φυσικά πρόσωπα και με φυσικά πρόσωπα και είχε απαγορευτεί από τότε. Τώρα, εντάξει, αρχές στον τόπο μας είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις δικηγόρους, λογιστές που χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους παράκαμψης ενδεχομένως και δεν λέω ότι όλοι, διότι υπάρχουν και εξαιρέσεις ακόμα και στα ίδια τα regulations της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να συναλλάξονται, αλλά παρά τα αυτά ήταν τόσο αυστηρές οι κυρώσεις και μάλιστα των τελευταίων χρόνων έχουν τροποποιηθεί τα regulations της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 φορές, ξεκινώντας από το Φεβράριο του 2022 και καταλήγοντας το Φεβράριο του 2023. Θα έπρεπε να είμαστε, θεωρώ, όχι μόνο χτες, που στην ουσία σαν κράτος δεν κάναμε κάτι. Απλούστατα μας έφεραν προτετελεσμένον οι Αμερικάνικες αρχές και οι Βρετανικές αρχές, όπου οι τράπεζες υποχρεώθηκαν να παγωποιήσουν λογαριασμούς, γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα αντιμετώπιζαν πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως αντιμετώπισαν και η Credit Suisse στην Ελβετία, ένας κολοσσός, όπου αγνόησαν κάποιες υποδείξεις που τις έγιναν και στο τέλος εγκατέρρευσε. Δηλαδή, εξαναγκαστήκαν οι τράπεζες να πάρουν μέτρα και όχι εμείς σαν κράτος να πάρουμε μέτρα. Εμείς σαν κράτος δεν πήραμε κάποια μέτρα. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσαμε εμείς, θέλετε να πείτε, κύριε Δημητρίου, να κάνουμε κάποιες περαιτέρω κινήσεις ή διαβήματα που θα διασφάλιζαν αυτήν την ακαιρεότητα του συστήματος με τρόπο που να μην μπορούν παρόχοι υπηρεσιών, ενδεχόμενα κάποιοι δικηγόροι ή λογιστές, να μην μπορούσαν να βρίσκουν παραθυράκια για να εκμεταλλεύονται το σύστημα για να γίνονται αυτές οι μεταβιβάσεις Ρώσων ολιγαρχών, περιουσιακών του στοιχείων, γιατί αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε, είναι καλά να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να μην τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, αντί να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Το τι έγινε, τι δεν έγινε στην Κύπρο, είναι νομίζω γνωστό σε όλη την Κύπρο. Και στους γνώστες, έστω κατά το ελάχιστο, το αντικειμένο. Ως εκ τούτου, το να λέμε τώρα θα βάλουμε εποπτικές αρχές, θα τους θα κάνουμε και θα διερευνήσουμε κτλ. Αυτά είναι εκ των υστέρων. Εντάξει, είναι καλό το ότι γίνεται τουλάχιστον τώρα, αλλά έχουμε δει τεράστιες περιουσίες και γνωρίζουμε όλοι μας τεράστιες περιουσίες, δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια έχουν διακινηθεί από συγκεκριμένα δικηγορικά και λογιστικά γραφεία. Μάλιστα. Το ξέρω. Μάλιστα. Αυτό που μπορεί να κάνει η Δημοκρατία είναι αν πραγματικά θέλει να επιβάλλει αυστηρά μέτρα και αυτών των φαινόμενων. Γιατί κακά τα ψέματα, νομίζουμε ότι άρχισε τώρα αυτό το φαινόμενο και θα τελειώσει, δεν πρόκειται. Θα μας το επιβάλλουν
οι Αμερικάνικες αρχές και οι Βρετανικές αρχές και στο τέλος θα ακολουθήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μας το επιβάλλουν, δεν έχουμε επιλογή. Και δεν λέω ότι η Κύπρος πρέπει να είναι πάντα το μαύρο πρόβατο, απλώς είμαστε το αδύνατο πρόβατο εμείς και εξαντλούν την αυστηρότητα τους όλοι στην Κύπρο. Μάλιστα. Κάτι Όπως έγινε και το 2013. Παρόμοια φαινόμενα υπάρχουν και στη Γερμανία, υπάρχουν και στην ίδια την Αμερική, υπάρχουν και στη Βρετανία. Αλλά δυστυχώς εμείς σαν Κύπρος, λόγω της αδυναμίας που έχουμε σαν κράτος, είμαστε ένα μικρό κράτος, αδύναμο κράτος, δυστυχώς οφείλουμε να ακολουθούμε απαρέκκλητα τις οδηγίες. Να συμμορφωνόμαστε, μάλιστα. Να συμμορφωνόμαστε. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκάθαρα αυτό μας λέτε κύριε Δημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε πολύ. Καλά κύριε Δημητρίου. Να είστε καλά. Καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα να πούμε κυρίες και κύριοι πως στις 22 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί το 14ο Παγκύπριο Συνέδριο για Γονείς και Εκπαιδευτικούς, όπου εκεί αναμένεται να συζητηθούν θέματα